Στο μεταξύ, ας πάμε σε ένα δικαστικό θέμα, φίλες και φίλοι και υπόλοιποι. Ποινική δίωξη εναντίον των συντελεστών της παράστασης Corpus Christi ασκήθηκε από το Ιρανικό Δικαστήριο Αθηνών μετά από μήνυση του Μητροπολίτη Σεραφείμ. Μια δίωξη που δεν είναι η μόνη, να πω, είναι πληθώρα διώξεων, περισσότερα από τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Γιώργο. Γεια σου, μάνα, τι κάνεις, καλά. Καλά είμαι, Γιωργάκη, με εσύ. Και εγώ καλά, δόξα Θεούλη. Οικογένεια, καλά όλα. Και λέω Θεούλη τώρα και βέβαια είναι μια καλή εισαγωγή. Με προσοχή, αν θέλεις λίγο, γιατί. Ναι, ναι, το λέμε πάντα έτσι με σεβασμό και με προσήνεια και με όλη αυτή τη διάθεση που μας διακρίνει. Ποινική δίωξη λοιπόν για βλασφημία και για κάτι άλλο που δεν θυμάμαι πώς το λένε, θυμάσαι. Κάτι κακό, με τη θρησκεία, παραποίηση και τα λοιπά. Κακό, ναι. Υποκινήθηκε κάτι, λοιπόν με τη θεία κάποιου, δεν γνωρίζουμε πιανού. Έτσι λοιπόν αυτή η δίωξη θα επεκταθεί και σε άλλους ανθρώπους, εκτός από το Corpus Christi βέβαια που προσβάλλει τα θεία όσο τίποτα άλλο στον πλανήτη. Ναι, ναι. Τα θεία τα προσβάλλουν και άλλοι, μάνο. Και άλλοι οι οποίοι δεν θα φύγουν από τα δόντια της Εκκλησίας και από τα δόντια της ελληνικής δικαιοσύνης. Πάνω απ' όλα, διότι είναι ανεξάρτητη, να πούμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτος είναι ο Ρόμπερτο Πάουελ, έτσι. Υποδίθηκε τον Χριστό, τον Ναζωραίο, τον Ιησού, έτσι, όχι τον άλλο. Γνωρίζεις ο Ρόμπερτ Πάουελ, τρομερή ιστορία. Πέθανε από ψυχολογικά προβλήματα. Ζει τώρα στην Αμερική αυτές τις μέρες. Ναι, βέβαια. Επόμενος είναι ο Ρίτσαρντ ο Τσάμπερλεν. Α, το πουλάκι μου που πέθανε τραγουδώντας. Τον ετοιμάμαι. Γιατί, διότι ως παπάς σύναψε σχέση ερωτική, μάνα. Έτσι, ανεπίτρεπτο πράγμα. Μέσα. Και δεν είναι μόνο ο ξένος που το έκανε, το έκανε και ο Σταύρος ο Ζαλμάς. Ο Έλληνας ο παπάς στα Γιάννα. Όλοι θυμόμαστε τα καμώματά του. Μέσα. Επόμενος στη σειρά λοιπόν είναι ο Παύλος ο Χαϊκάλης. Υποδίεται τον παπά και γελιοποιεί τη θρησκεία, όπως καταλαβαίνεις. Τρόπο, δεν αλλά δεν είναι ο μόνος που τη γελιοποιεί. Ένας συνάδελφος του Παύλου του Χαϊκάλη, ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, ο οποίος τη γελιοποιεί ακόμη περισσότερο, δίπλα στην Παναγία, καταλαβαίνετε. Με τη σημαία της ΑΕΚ από πίσω. ΑΕΔΙΕΣ, βέβαια, ναι. Επόμενη είναι η Ειρήνη Παπά. Η Ειρήνη Παπά, η οποία τόσα χρόνια μας παραπλανεί ότι είναι παπάς, ενώ όλοι βλέπουν ότι είναι ψουρισμένη, αφού είναι. Δεν έχει γένεια, πού είναι τα γένεια της πια. Έχει αποσχηματιστεί εδώ. Ακριβώς. Επόμενος είναι οι παπατζίδες. Όλοι οι παπατζίδες για παραποίηση του ρόλου του παπά, βέβαια. Θα διωχθεί όλη η οικογένεια Παπανδρέου. Όλοι και οι παπατζίδες του Μοναστηρακίου, βέβαια. Έτσι, να πούμε, γιατί λένε εδώ παπάς, εκεί παπάς και δεν υπάρχει πουθενά ο παπάς. Εδώ είναι, το αποκαλύψαμε. Τον κόσμο. Τέλος λοιπόν, έχουμε την ΑΕΚ. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας στο σήμα της Εκκλησίας και βέβαια για εξευτελισμό, καθώς όπως πάμε, πάει η κατηγορία γάμα, δέλτα, που θα φτάσει. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Πρέπει να γίνουμε επιτέλους κάποια στιγμή κράτος σοβαρό.